καλημέρα. Κυριακή, 8 του Μάρτη 2020, Μέρα της γυναίκας και έτσι εκτάκτος. Και αντίθετα σε κάθε τι που σας έχω συνηθίσει, το πρωινό μας vlog θα είναι αφιερωμένο στις γυναίκες. Και στη μέρα της γυναίκας. Δεν το έχω ξανακάνει και μπορεί να μην το ξανακάνω να κάνω vlog το οποίο να έχει σχέση με το θέμα της ημέρας. Ο λόγος που το κάνω σήμερα είναι για να πιούμε μαζί καφέ, κάντε καφέ, εγώ ήδη πίνω γιατί έχει ώρα που το ξεκινάω και το σταματώ το vlog το πιο έτσι πολύ διακριτικά. Είδατε σήμερα ότι έχω ταιριάξει το φλετζάρι με το σκουλαρίκι και με το κολλί. Λοιπόν, ε, ο λόγος που το κάνω αυτό το vlog σήμερα είναι γιατί την προηγούμενη Τετάρτη, 4 του Μάρτη, ήμουν καλεσμένη σε μια εκδήλωση που, για τη Μέρα της Γυναίκας που έκανε ο σύνδεσμος επιχειρηματιών, επαγγελματιών γυναικών ελεύθερης αμοχώς του στην Αγία Νάπα, σε ένα πολύ όμορφο χώρο στο Μουσείο Θάλασσα. Και ε, κλήθηκα από τις κυρίες εκεί να μιλήσω με θέμα τη ψυχική ενδυνάμωση της σύγχρονης γυναίκας, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει καλύτερα στους πολλαπλούς της ρόλους. Και επειδή μου άρεσε το θέμα... Ε, ασχολήθηκα και κατά την προετοιμασία του θέματος και κατά τη διάρκεια της ε, διάλεξης με αυτό το ζήτημα και λέω είναι καλή ιδέα να το μεταφέρω εδώ στο κανάλι και να μείνει και σε βίντεο σαν ντοκουμέντο σε σχέση με αυτές τις σκέψεις, τις ιδέες και τις απόψεις. Λοιπόν, όπως είπα και στη διάλεξη, οι γυναίκες έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα στον πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό τομέα. Δεν θα υπησέλθω σε λεπτομέρειε για να πω ότι έχουμε πετύχει, ούτε για να πω ότι χρειάζεται να πετύχουμε ακόμη, όμως έχουμε κάνει άλματα. Η γυναίκα του σήμερα έχει περισσότερα δικαιώματα από τη γυναίκα του χθε. Δεν έχει όμως μόνο περισσότερα δικαιώματα, αλλά έχει και περισσότερες υποχρεώσεις και περισσότερους ρόλους. Η σύγχρονη γυναίκα σήμερα καλείται να ανταπεξέλθει σε πολλαπλούς ρόλους. Σε παλαιότερες εποχές, μιλάμε πριν 50, πριν 60, πριν 70, πριν 100 χρόνια, οι γυναίκες στις αστικές κοινωνίες, στις πόλεις δηλαδή, είχαν ένα και μοναδικό ρόλο, το ρόλο της οικοκυράς. Χωρίς να υποτιμώ το ρόλο της οικοκυράς, αλλά είναι ένας ρόλος. Ενώ οι σύγχρονες γυναίκες έχουν και το ρόλο της οικοκυράς, και το ρόλο της εργαζόμενης γυναίκας, και το ρόλο της συζύγου, έχουν σύζυγο, και το ρόλο τη μητέρα και το ρόλο τη κόρη και το ρόλο τη ερωμένη και το ρόλο τη φιλνάδα κλπ. 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 Έκανα τη διευκρίνηση για τι αισθητικέ και αγροτικέ περιοχέ, γιατί στι αγροτικέ περιοχέ, επειδή και οι δύο γονεί μου έχουν καταγωγή από αγροτικές οικογένειες. Ο πατέρας μου γεννήθηκε σε μια αστική οικογένεια του οποίου η μητέρα του ήταν από αγροτική οικογένεια, της μητέρας μου ήταν και οι δυο γονεί της αγρότες. Στι αγροτικές οικογένειες οι γυναίκες είχαν πολλαπλούς ρόλους επίσης. Δεν ασχολούνταν μόνο με, το, νοικοκυριό, ασχολούνταν και με τη χωράφια και με τις εργασίες στα χωράφια ανάλογα με τη σεζόν. Και ο άντρας όμως ήταν αυτός που πήγαινε στην αγορά να πουλήσει τα προϊόντα και να πάρει τα χρήματα. Δηλαδή, είχαν ε, ε, περισσότερου ρόλου οι αγρότε στι γυναίκε. Λοιπόν, σήμερα ε, έχουμε, όπω είπα και προηγουμένω, πολλαπλού ρόλου, του οποίου καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε. Και η κοινωνία, και εμεί οι ίδιε μέσω του υπερεγό που το υπερεγό είναι ένα κομμάτι του μυαλού μα κατά τη θεωρία του Φρόιτ, στο οποίο έχουν απομνημονευτεί όλε οι κοινωνικέ εντολέ τα πρέπει, τα μη και τα όχι, ε, έχουμε να ανταπεκριθούμε σε πολλαπλούς ρόλους, οι οποίοι όμως έχουν και περιορισμούς. Δηλαδή σου λέει, πρέπει να είσαι μορφωμένη γυναίκα, αλλά όμως όχι να είσαι πολύ μορφωμένη, γιατί μετά δεν θα βρίσκεις άντρα που να είναι εξίσου μορφωμένο με σένα και θα έχεις ανταγωνιστικότητα με τον άντρα σου. Πρέπει να είσαι όμορφη και περιποιημένη, να είσαι ερωτική, θηλυκή, αλλά να μην είσαι πολύ ερωτική, να μην είσαι πολύ θηλυκή, γιατί μετά θα είσαι μπιπ πρέπει να είσαι καλή μάνα, αλλά δεν πρέπει να είσαι υπερβολική, να είσαι πρίχτη σαν που λέμε στα κυπριακά, να, να ζαλίζεις τα παιδιά με υπερβολική φροντίδα, πρέπει να είσαι μαζεμένη. Πρέπει να είσαι τρυφερή και κατανοητική σύντροφο, αλλά δεν πρέπει να είσαι πολύ παθητική, γιατί θα σε ο άνδρα σου μετά και θα βρει φιλενάδα. Πρέπει να είσαι διεκδικητική στον εργασιακό σου χώρο, αλλά να μην είσαι πάρα πολύ δυναμική, γιατί αν είσαι πολύ δυναμική θα σε πού σκύλα. Ενώ για τον άνδρα, μου είναι πολύ δυναμικό, θα πούνε: αυτό το δουλειά του". Επίση, πρέπει να είσαι ερωτικό, αλλά όχι υπερβολικά ερωτικό, γιατί θα είσαι μπίπ. Δηλαδή, ένα άντρα μπορεί να πάει και να πενευτεί. Εγώ έχω πάει με ένα χι αριθμό γυναικών. Αν μια γυναίκα πενευτεί για τον ίδιο αριθμό ανδρών, ότι έχει πάει, ή τέλο πάντων ότι τους ίδιους, τον ίδιο αριθμό ερωτικών αριθμό συντρόφων, θα θεωρηθεί ε, μπίπ. Ενώ ο άντρα θα θεωρηθεί λεβέντη, μάγκα. Ή επίση σου λέει πρέπει να είσαι καλή νοικοκυρά. Αλλά να μην είσαι νοικοκυρούλα, ...και να είσαι απρυπηίτη κλπ κλπ... ...γενικά έχουμε πάρα πολλά στο μυαλό μας. Ε, η γνώμη μου είναι... ...ότι οι γυναίκες που εργάζονται... ...έχουν ε, καλύτερη μοίρα... ...από τις γυναίκες που δεν εργάζονται. Με ποια έννοια. Με την έννοια ότι... ...εάν είσαι ολημερή στο σπίτι... ...και έχεις υπό την ευθύνη σου... ...24 ώρες το 24ωρο... ...7 ώρες την εβδομάδα το σπίτι... Θα υπάρχουν συνεχώ εργασίε που θα κάνει μέσα στο σπίτι. Γιατί όσο είμαστε μέσα στο σπίτι, τόσο περισσότερε δουλειέ γεννιούνται. Η άποψη που έχουν κάποιοι ότι οι γυναίκε οι οποίε είναι νοικοκυρέ δεν εργάζονται είναι παντελώ λανθασμένη. Αυτέ είναι οι γυναίκε που εργάζονται στο σπίτι. Οι γυναίκε που εργάζονται εκτό σπιτιού έχουν το πλεονέκτημα ότι αλλάζουν περιβάλλον καθημερινά, περιβάλλον καθημερινά δηλαδή φεύγουν τουλάχιστον 8 ώρε από το σπίτι οπότε αλλάζουν παραστάσεις, φρεσκα, φρεσκα, φρεσκαρίζεται η διάθεσή τους, έχουν την ευκαιρία στην εργασία τους να νιώσουν καλά για τον εαυτό τους και να νιώσουν ότι πετυχαίνουν πράγματα, ειδικά είναι η εργασία τους αμείβεται καλά, ή αν η εργασία τους α, χέρι εκτίμησης και αποδοχής, γιατί δυστυχώς υπάρχουν και πολλές γυναίκες που υποαμείβενονται, όπως και άντρες όμως, α, και που η εργασία τους ε, είναι, δεν, δεν εκτιμάται από τους γύρω τους, δεν εκτιμάται από τους γύρω τους. Και επίσης οι γυναίκες που είναι μητέρες και εργάζονται, όταν επιστρέφουν στο σπίτι έχουν περισσότερη όρεξη και διάθεση να ασχοληθούν με τα παιδιά τους, παρά οι γυναίκες οι οποίες είναι όλοι με τα παιδιά. Δεν υπάρχει εύκολη και δύσκολη θέση για μια γυναίκα σήμερα. Τώρα φυσικά μιλάμε για τις γυναίκες οι οποίες είναι υπεύθυνα πρόσωπα, οι οποίες είναι εργατικές, οι οποίες έχουν φιλότιμο, οι οποίες είναι πνευματικοί άνθρωποι. Δεν μιλάμε τώρα για τις περιπτώσεις εκείνες τις οποίες είτε άνδρας είναι είτε γυναίκα είναι, μπορεί να είναι τεμπέλιδες άνθρωποι και να φορτώνουν τις υποχρεώσεις στους άλλους και να γενικά να είναι παράσιτα. Μιλάμε για ανθρώπου όπω αυτού που έχουμε εδώ στο κανάλι. Ενεργού ανθρώπου, ζωντανού ανθρώπου, ανθρώπου που θέλουν να εξελίσσονται και να προχωρούν. Λοιπόν, όλοι αυτοί η πολλαπλή ρόλη που έχει η γυναίκα έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ του για τον απλούστατο λόγο ότι μόνο 24 ώρε έχει το 24ωρο και 7 μέρε έχει η εβδομάδα και 365 μέρε έχει ο χρόνο. Δεν υπάρχουν περισσότερου. Δεν υπάρχει περισσότερο χρόνο. Και η ρόλη που έχει αναλάβει μια γυναίκα είναι ρόλη για 50 ώρε το 24ωρο ώρ, και όχι 24 ώρε το 24ωρο. Ώρ. Τι κάνει λοιπόν η γυναίκα όταν καταπιεστεί από τους πολλαπλούς της ρόλους και όταν ταλαιπωρηθεί ψυχικά από την τελειομανία που συνήθως έχουμε οι σύγχρονες γυναίκες για τους ρόλους που αναλαμβάνουμε. Γιατί είπαμε μιλάμε για φιλότιμα τους ανθρώπους, φιλότιμες γυναίκες, φιλότιμα πρόσωπα, ανθρώπους που θέλουν να, να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους, που θέλουν να είναι καλά με τον εαυτό τους και με τους γύρω τους, οι οποίοι θα εργαστούν άοκνα. Μιλάμε για τεμπέλιδες ανθρώπους. Λοιπόν, ένας φιλότιμος άνθρωπος είναι πολύ πιθανό να, να πάθει την... το σύνδρομο εντό εισαγωγικών τη τελειομανίας, γιατί δεν υπάρχει τέτοια διάγνωση, να, πάθει, να, γίνει, να, να, να παρουσιάσει συμπτώματα τελειομανίας, να θέλει να τα κάνει όλα τέλεια. Και επειδή δεν μπορεί να κάνει τέλεια πολλά πράγματα την ίδια ώρα, είναι μύθο ότι οι γυναίκε μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα την ίδια ώρα. Έχει βρεθεί μέσα από έρευνε των ευρωεπιστημόνων ότι ο εγκέφαλος μας λειτουργεί συριακά και των ανδρών και των γυναικών. Απλώς οι γυναίκες λόγω χοντρότερου μεσολόβιου, το μεσολόβιο είναι η τηλώδης ουσία που ενώνει τα δύο ημισφαίρια, μπορεί να συνεργάζονται περισσότερο τα δύο ημισφαίρια, αλλά για μία εργασία κάθε φορά, Σημειώστε το αυτό. Είναι λάθο ότι οι γυναίκε μπορούν να κάνουν δύο φορέ δύο πράγματα την ίδια ώρα ή ότι οι άνδρε μπορούν να κάνουν δύο πράγματα την ίδια ώρα. Όποιο λέει ότι κάνει δύο πράγματα την ίδια ώρα, στην ουσία πετάγεται γρήγορα από το ένα στο άλλο και την ώρα που κάνει το ένα παραμελεί το άλλο. Όπω να στέλνουμε μήνυμα στο κινητό, ενώ οδηγούμε, εάν το κάνουμε που είναι λάθο, Νομίζουμε ότι μπορώ να οδηγώ και μπορώ να βλέπω και να στέλνω και το μήνυμα. Την ώρα όμω που γράφω και κοιτάω την οθόνη, δεν κοιτάω την οδήγηση και αν έρθει κάποιο αυτοκίνητο από απέναντι ή συμβεί κάτι απρόπτω, δεν θα μπορώ να το προλάβω. Κανεί ανθρώπινο εγκέφαλο δεν μπορεί να λειτουργήσει αλλιώ εκτό από συριακά. Μιλάμε τώρα για την εκτέλεση ε, καθηκόντων στη, 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 ρεαλιστική ώρα. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για τι διεργασίε του υποσυνείδητου. Μιλάμε τι μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή, με τι ασχολεί αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να γίνουμε χίλια κομμάτια, δεν μπορούμε να γίνουμε δέκα κομμάτια ή πέντε κομμάτια αν έχουμε πεντερόλου. Οπότε η τελειομανία μπορεί να μα οδηγήσει σε αισθήματα ενοχή, μπορεί να μα οδηγήσει σε σύνδρομο χρόνια σκόποση, σε μια συνθήκη η οποία μπορεί να είναι και μια α, διάγνωση τη κατάθλιψη αυτή. Ε? Άνθρωποι οι οποίοι για χρόνια νιώθουν πολύ κουρασμένοι, ξυπνούν το πρωί κουρασμένοι, είναι κατά τη διάρκεια τη μέρα πολύ πεσμένε οι αντοχέ του, οι δυνάμει οι γυναίκες συχνά παθαίνουν αυτό το λεγόμενο σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, το οποίο έχει ψυχολογικά και σωματικά αιτία. Μπορεί να πάθουν κατάθλιψη, μπορεί να πάθουν αχώδεις διαταραχές, μπορεί να, να πάθουν διαταραχές ύπνου, διαταραχές πρόσληψης φαγητού κλπ. κλπ. Το να δουλεύει εντατικά πολλέ ώρε σε πολλά πράγματα και το να θέλει να είσαι τέλειο σε όλα σε αρρωστά και σωματικά και ψυχικά ή και ψυχοσωματικά. Χρειάζεται η γυναίκα να μπορέσει στη σύγχρονη εποχή, η ταλαιπωρημένη γυναίκα, η γυναίκα η οποία κάνει μία ζωή με πολυεπίπεδους ρόλους, είναι η υπεραπασχολημένη γυναίκα, η οποία συνεχώ τρέχει για να προλάβει, τρέχει για να προλάβει, τρέχει να προλάβει το ένα, να προλάβει το άλλο, να προλάβει. Έχει συνεχώ στο μυαλό τη έγνοια τα παιδιά, το σπίτι, το μαγείρεμα, το ψώνισμα, το καθάρισμα, το τάδε πρότζεκτ στο γραφείο, το ένα, το άλλο. Η σύγχρονη γυναίκα για να μπορέσει να α, γλιτώσει από την αρρώστια και τις αρρώστιες που μπορεί να πάθει, τις σωματικές, και τις ψυχικές ή ψυχοσωματικές διαταραχές που μπορεί να εμφανίσει, χρειάζεται ψυχική ενδυνάμωση. Πώς παίρνει μία σύγχρονη γυναίκα ψυχική ενδυνάμωση? Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας ο τρόπος είναι να κάνει ψυχοθεραπεία και ο άλλος ο τρόπος είναι να προσπαθήσει μόνη της, διαμέσου της αυτογνωσίας και με διάφορα μέσα, όπως είναι σχετικά βιβλία ψυχολογίας ή όπως αυτά τα βίντεο τα ψυχοεκπαιδευτικά που κάνουμε εδώ στο YouTube ή τα σεμινάρια τα ψυχοεκπαιδευτικά κλπ. Να προσπαθήσει μόνη τη να βρει το κέντρο της και να βρει την ισορροπία στη ζωή της. Πώς βρίσκουμε την ισορροπία στη ζωή μας. Πρώτα απ' όλα πρέπει να καταγράψουμε ποιοι είναι οι ρόλοι μας. Ποια είναι τα πράγματα που κάνουμε κάθε μέρα. Εγώ για παράδειγμα είμαι... Τι είμαι. Έχει σημασία τι θα πω πρώτα. Για παράδειγμα είμαι ψυχολόγος, είμαι youtuber, είμαι σύζυγος, είμαι συγγραφέας, είμαι μάνα. Δηλαδή με ποια σειρά τα έβαλα. Αυτά τα πέντε είμαι σίγουρα. Είμαι φίλη, έξι, στους λίγους φίλους που έχω. Είμαι κόρη, εφτά. Φταρόλου ρόλους έχω. Είμαι και νοικοκυρά, οχτώ. Λοιπόν, Χρειάζεται να καταγράψουμε τους ρόλους μας, να βρούμε ποιοι είναι αυτοί οι ρόλοι μας και να τους αξιολογήσουμε ποιοι είναι πιο σημαντικοί για εμάς. Εγώ τώρα που άρχισα να λέω τους ρόλους μου, ξέχασα τον πιο σημαντικό ρόλο, ο οποίος είναι ζωντανός άνθρωπος. Άνθρωπος που θέλει να γίνεται καλύτερος. Ζωντανή ψυχή. Ή πνευματικός άνθρωπος. Δεν λέω ότι είμαι πνευματικός άνθρωπος, λέω ότι προσπαθώ να γίνω πνευματικός άνθρωπος. Αυτός για μένα είναι ο πιο βασικός ρόλος. Και μετά τα υπόλοιπα. Αξιολογούμε τους ρόλους μας και βλέπουμε ποιοι είναι πιο σημαντικοί για εμάς. Κάποιοι ρόλοι πρέπει να φύγουν από τη μέση. Κάποια πράγματα πρέπει να φύγουν. Χρειάζεται να αποφορτίσουμε το πρόγραμμά μα. Εγώ ένα ρόλο τον οποίο έχω βγάλει από τη ζωή μου και χαίρομαι πολύ γι' αυτό είναι το ρόλο της καθημερινής τηλεοπτικής εκπομπής. Για τους 18 μήνες που παρουσίαζα την εκπομπή Θέκλα Μιλάμε Ανοιχτά, στο κανάλι Σίγμα στην Κυπριακή Τηλεόραση, αυτό ο ρόλο μου έπαιρνε πάρα πολλέ ώρε από το 24ωρο μου και αδικούσα και τον εαυτό μου και τον σύντροφο μου και του κοντινού μου ανθρώπου. Γι' αυτό αποφάσισα να σταματήσω εκείνο τον ρόλο, γιατί έβλεπα ότι αν συνέχιζα να κάνω εκείνο τον ρόλο, θα έφτανα σε ένα σημείο που θα αρρωστούσα με κάποιο τρόπο και θα τα σταματούσα όλα. Λέει και ο άντρα μου: Τα νεκροταφεία είναι γεμάτα με ανθρώπου που είχαν πολλά πράγματα να κάνουν. Για τον ίδιο λόγο, εγώ έκλεισα και το γραφείο. Γιατί συνειδητοποίησα το 17 ότι είχα φτάσει σε ένα σημείο που είχα κουραστεί τόσο πολύ από την 20η εργασία μου στο γραφείο, η οποία ήταν άοκνη και για πολλά χρόνια. Και κατάλαβα ότι εκείνο το ρόλο δεν μπορούσα πλέον να το φέρω ει δεν ήθελα πλέον να έχω αυτό τον ρόλο και γι' αυτό τον σταμάτησα. Βάζουμε προτεραιότητες στη ζωή μας. Θα μου πείτε τι θα γίνει, θα σταματήσουμε τη δουλειά μας και θα μείνουμε χωρίς χρήματα. Δεν είμαι αυτή τη άποψη ότι πρέπει να σταματήσει τη δουλειά σου. Μπορεί όμω να ρισκάρεις να αλλάζει τη δουλειά σου, να αλλάζει παραστάσει, να αλλάζει χώρο εργασία, ούτω ώστε να είσαι καλύτερα και να βρεις μία εργασία και ένα ρόλο ο οποίος θα ταιριάζει καλύτερα σε σένα, θα σε κουράζει λιγότερο και θα σου αφήνει περισσότερο χρόνο για να φροντίσεις τη ψυχή σου και τον πολύτιμο εαυτό σου. Οι γυναίκες και οι άνδρες εργάτε εργάτες αγωνίστηκαν, αυτό 1 πρώτη του Μάη, την πρώτη Μαγιά, αγωνίστηκα για το 8ωρο. 8 ώρε στην εργασία, 8 ώρε εργασία, 8 ώρε ψυχολογία, 8 ώρε ξεκούραση. Θέλω να πω σε εμά τι σύγχρονε γυναίκε ότι εμεί από, εκείνη, από εκείνο το, το δικαίωμα που έχουμε κερδίσει, ας δώσουμε τουλάχιστον στον εαυτό μας τέσσερις ώρες ψυχαγωγίας τη μέρα. Όχι 8, τέσσερις. Για τον ύπνο δεν το διαπραγματεύουμε. Ο ύπνος είναι αδιαπραγμάτευτος. Πρέπει να κοιμόμαστε εμείς γενήλικες τουλάχιστον 7,5 ώρες το 24ωρο. Ώρ. Όποιο δεν κοιμάται σύνολο το 24ωρο 7,5 ώρες, δεν θα ζήσει πολύ καιρό κάνει κακό στην υγεία και τη ψυχική και τη σωματική το να μην κοιμόμαστε επαρκώς. Είναι απαραίτητο ο ύπνος. 7,5 ώρες το 24ωρο, τουλάχιστον οι ενήλικες. Τα παιδιά θέλουν περισσότερες ώρες ύπνου και οι ηλικιωμένοι θέλουν περισσότερες ώρες ύπνου. Οι ενήλικες, ξέρω εγώ μέχρι τα 70 μας, χρειαζόμαστε 7,5 ώρες ύπνου τη μέρα. Άρα δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε από τον ύπνο, από τη δουλειά συνήθω δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε. Μπορούμε να αφαιρέσουμε τι υπερορίε, γιατί κάποιε από εμά είμαστε στο σημείο να δουλεύουμε 15 ώρε τη μέρα και 13 ώρες τη μέρα και 10 ώρε τη μέρα, ειδικά όσε έχουμε δικέ μα δουλειέ. Είμαι και εγώ μέσα σε αυτήν την κατηγορία. Κατά καιρού με πιάνει η εργασιομανία και τελειομανία. Και εργασιομανία, η οποία είναι επιβλαβή για την υγεία μου και το δηλώνω ενοχή. Λοιπόν, ε, είπαμε, δεν διαπραγματευόμαστε τον ύπνο μα. Ε, μετριάζουμε άλλα πράγματα και δίνουμε στον εαυτό μας τέσσερις ώρες της μέρας χαλαρές, τέσσερις ώρες που να χαζολογούμε, τέσσερις ώρες που να τρώμε ε, με, είτε μόνοι μας είτε με το τέρι μας αν έχουμε είτε με την οικογένεια μας στο τραπέζι χαλαρά, που να βλέπουμε μια χαζομάρα στην τηλεόραση, που να πηγαίνουμε βόλτες, που να κάνουμε γυμναστική που να παίζουμε στο κινητό μα παιχνίδι. Εγώ παίζω το Candy Crush. Μ' αρέσει το Candy Crush, Είναι, έχει δυσκολέψει πάρα πολύ τώρα φυσικά. Θα σα πω και σε ποιο επίπεδο είμαι, γιατί δεν είμαι πολύ καλή. Και αυτό με ενδιαφέρει να το παίζω. Το ξέρετε το Candy Crush. Είναι ένα παιχνίδι που το παίζουμε στο κινητό και είμαι. Να το Candy Crush. Δεν είμαι σίγουρη ότι πολλέ από σας το παίζετε. Το μόνο που παίζω εγώ. Τώρα να δούμε σε ποιο επίπεδο είμαι είμαι στο επίπεδο 2.176 και παίζω από το 2013. Μέσα σε 7 χρόνια κατάφερα να περάσω, τα 7, 6,5 γιατί είχα ξεκινήσει καλοκαίρι του 13, Έχω καταφέρει να περάσω μόνο 2.176 πίστες. <Ρι> Κάτι είναι αυτό. Ο άντρα μου είναι πολύ πιο μπροστά, η θεία μου η Λένια είναι πολύ πιο μπροστά από μένα. Άνθρωποι που του έχω μάθει το παιχνίδι είναι πιο μπροστά από μένα. Εγώ δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, αλλά παίζω. Παίζω και συνήθω χάνω. Μου έχουν πει ότι βοηθάει πολύ στη... στην ανάπτυξη τη μνήμη, στη... στην πρόληψη τη άνοια κτλ. Έτσι ασχολούμαι με αυτό. Πρέπει να παίζουμε ένα παιχνίδι στο κινητό. Μην παίζετε παιχνίδια που σα ανεβριάζουν. Παίζαμε ένα παιχνίδι κάποτε με τον Παναγιώτο, το οποίο ήταν πάρα πολύ ενοχλητικό, πολύ αγχωτικό. Ήταν ένα παιχνίδι που Μάζευε, ξέρω εγώ, θησαυρού και έπεφτε τη νύχτα να κοιμηθεί και έρχονταν και σε το λατούσαν τα χωριά σου και μετά πάλι από την αρχή. Όχι, κοινό, όχι. Αυτό είναι παιχνίδι, παίζει μόνο σου. Ε, Έχει να περάσει πίστε. Είναι ένα παιχνίδι που είναι μόνο. Έχει να κάνει με την παρατηρητικότητα και με την περιφερειακή όραση κλπ. Τέλο πάντων, δεν είμαι και πολύ καλή σε αυτά. Προ... Ασχολούμαι. Κάνουμε πράγματα χαλαρά για τέσσερι ώρε. Δηλαδή τι σας δίνω. Σας δίνω 7,5 ώρες ύπνο, 8 ώρες δουλειά, τις υπόλοι... 7,5 ώρες ύπνο, 8,5 ώρες δουλειά πες, τις υπόλοιπες 4 δουλειέ του σπιτιού και 4 ώρες χαλαρά πράγματα. Πρέπει να κάνουμε χαλαρά πράγματα. Δείτε και το reality σας, δείτε και το κουτσομπολιστικό σας, έγκακο. Δείτε και τα vlogs μας εδώ. Και αυτά, τα vlogs μας μπορούν να μπουν στον τομέα ψυχαγωγία. Ή κάνω χαλαρά πράγματα. Και επίσης η κάθε επίση η καθε γυναικα πρέπει να περνάει τουλάχιστον μία ώρα της μέρας που να είναι μόνη της με τον εαυτό της χωρίς κανέναν να της μιλάει, κανέναν να της στελεί μηνύματα, κανέναν να της στελεί ηχητικά, κανέναν, 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 κανέναν. Φυσικά, επειδή έχουμε και άνδρες στο κανάλι αυτά που λέω, ε, οι τρόποι προστασίας του εαυτού μας από την εργασιομανία, την τηλεομανία και τους πολλαπλούς ρόλους ισχύουν και για τους άνδρες. Ε? Μία ώρα τη μέρα. Εκείνη τη μία ώρα Μπορεί να θέλω να γεμίσω την πανιέρα και να μπω μέσα. Εγώ βαριέμαι. <laughs> και συγχαίρομαι και όλα. Δεν πρέπει να την απολυμάνω. Δεν μ' άρεσε αυτό. Τι κάνω εγώ. Περπατάω στη φύση. Με έχετε δει. Ε, όταν είχα τα παιδιά μωρά, μικρά, που τότε πραγματικά, μα τι, τι αντοχές είχαμε μέχρι τα 30 μας. Μέχρι τα 35 μας. Τρομερές αντοχές. Καμία σχέση τώρα. Μιλάμε, μπορούσα να βγω το βράδυ, ε, να πιώ πολύ ποτό, πολύ ποτό, να πιω δύο-τρία ποτά, τέσσερα. Και την άλλη μέρα του πρωί να πω δουλειά και να είμαι μια χαρά και να συνεχίσει η μέρα μου κανονικά. Τώρα ένα ποτηράκι κρασί να πιω την επόμενη μέρα είμαι, ε, χρειάζομαι να συνέλθω. Ε, μέχρι τα 30, 32, 33 εκεί είχα πάρα πολλέ αντοχές, δούλευα πολλές ώρες. Και είχα και τα παιδιά Α, και μάλιστα έβαζα τα ραντεβού με τέτοιο τρόπο ώστε τελείωνα ένα ραντεβού έπαιρνα κάποιο στα αγγλικά. Τελείωνα το άλλο ραντεβού, έφεραν τον άλλον από τα μαθηματικά. Και τε, όχι, τα μαθηματικά δεν πήγαιναν. Αγγλικά, ποδόσφαιρο, χορό, αυτά πήγαιναν. Μόνο αγγλικά, ποδόσφαιρο, χorό, ε, ε, ζωγραφική, τέτοια πράγματα. Γιατί δεν κάναμε, δεν κάναμε τα μαθήματα του σχολείου, ιδιαίτερα μαθήματα, κάναμε μόνο τι ξένε γλώσσε. Και τα, τα ιταλικά που έκανε η Κυριακή σε κάποια φάση. Λοιπόν, του έπαιρνα και του έφερνα στα φροντιστήρια όταν μπορούσα και τι υπόλοιπε ώρε εργαζόμουν και όταν σχολούσαν τα παιδιά, όταν σχολούσα και εγώ από τη δουλειά, σχολιόμουν με τα παιδιά, τα οποία δικά μου παιδιά είναι εξαιρετικά παιδιά, πάρα πολύ καλά παιδιά. Δεν, είναι καθόλου, δεν κοιμούνται καθόλου εύκολα, κοιμούνται πάντα αργά και τώρα που είναι ενήλικε το κάνουν αυτό. Και κοιμώντουσαν η ώρα 1 το πρωί. Η ώρα 12 το βράδυ, η ώρα 11. για να κοιμηθούν, με έπαιρνε και ο ύπνο. Οπότε ξυπνούσα το πρωί μία ώρα νωρίτερα από αυτού. Αν αυτοί ξυπνούσαν 7, εγώ ξυπνούσα 6. Αν αυτοί ξυπνούσαν 6, εγώ ξυπνούσα 5. Ούτω ώστε να έχω μία ώρα μόνο με τον εαυτό μου για να σώζω το μυαλό μου. Και εκείνη την ώρα τι έκανα, έφτιαχνα καφέ καλή ώρα. Δεν θα ξεχάσω σε ένα σπίτι που μέναμε στη Λευκοσία από το 2003 μέχρι το 2007. Ήταν ένα σπίτι που ήταν ένα πολύ μεγάλο διαμέρισμα σε μια παλιά αρχοντική πολυκατοικία, ήταν στον τρίτο όροφο και είχε μεγάλη, ένα μεγάλο μπαλκόνι. Και θυμάμαι ότι χειμώνα καλοκαίρι έβγαινα να το πρωί στο μπαλκόνι. Εντάξει, το χειμώνα φορούσα ρόμπα, ενώ δεν ήμουν καλά. Έφτιαχνα ζεστό καφέ, άναβα τσιγάρο, τότε κάπνιζα. Πλέον έχω κόψει το κάπνισμα, άναβα τσιγάρο και διάβαζα βιβλία. Ήταν η καλύτερη ώρα τη μέρα. Μέχρι να ξυπνήσουν τα παιδιά. Μία ώρα Ήμουνα εγώ μόνο, μόνο εγώ κυκλοφορούσα στο σπίτι, μόνο εγώ με τον εαυτό μου, με τα βιβλία που διάβαζα και έχω διαβάσει πάρα πολλά βιβλία εκείνη την περίοδο και ήταν πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Ε, Κάποιε άλλε γυναίκε μπορεί να το κάνουν το βράδυ αυτό. Αν κοιμούνται νωρί τα παιδιά του, μπορεί να αφήσουν μία ώρα το βράδυ που να είναι μόνοι του. Με τον άντρα μα δεν περνάει για μόνε μα. Θέλουμε μόνε μα. Όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται μία ώρα τη μέρα μόνη του τουλάχιστον. Χρειάζεται ο άνθρωπο έτσι λίγο να να χαλαρώσει, να μιλήσει με τον εαυτό του, να συζητήσει με το μέσα του και να μην έχει άλλους ανθρώπους να τον ενοχλούν. Οι περισσότερες γυναίκες, άμα τις ρωτήσετε, θα σου πούσει συνέχεια έχω κάποιον μου λέει «Μαμά, μαμά, κυρία, κυρία». Συνέχεια κάποιος με ρωτάει κάτι. Θέλουμε μία ώρα. Είναι εξίσου σημαντικό με τον ύπνο. Και όπως έχω πει και στο vlog το περιπατητικό που κάναμε όταν πήγαμε μαζί και περπατήσαμε στο ποτάμι, όπως έχω πει και σε εκείνο το vlog, για να κοιμηθούμε καλά πρέπει να χαλαρώσουμε πρώτα. Οπότε όσες έχουμε μεγάλα παιδιά, όσες δεν έχουμε παιδιά, εγώ το κάνω το βράδυ όλο αυτό το πράγμα, Μένω μία ώρα μόνη μου το βράδυ, στο οποίο χαλαρώνω. Σα ξέρετε τι βλέπω για να χαλαρώσω. Πάλι. Τι ντοκιμαντέρ βλέπω χαλαρώνω και μετά πάω και κοιμάμαι πουλάκι. Ο Παναγιώτη παίζει candy crush πριν να κοιμηθεί για να χαλαρώσει. Εγώ, εμένα αυτό δεν με χαλαρώνω γιατί δεν τα καταφέρνω, δεν είμαι τόσο καλή αυτό. Λοιπόν. Αυτέ είναι έτσι λίγο οι σκέψει για την ψυχική ενδυνάμωση μια γυναίκα. Κρατήστε στο μυαλό σα πω τα νεκροταφεία είναι γεμάτα από ανθρώπου που έχουν πολλά πράγματα να κάνουν. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Δεν μπορούμε να είμαστε τέλειοι σε όλα. Είναι οκ okay να μην μαγειρεύουμε εμεί. Είναι ok να αγοράζουμε έτοιμο φαγητό, είναι ok να αγοράζουμε υπηρεσίε φαγητού, είναι ok να αγοράζουμε υπηρεσίε σιδερώματο όσοι μπορούν ή υπηρεσίε καθαριότητα. Δηλαδή, ε, κάποια πράγματα από αυτά που κάνουμε, κάποιου από του ρόλου μα που δεν είναι τόσο σημαντικοί, δεν είναι κακό να του αναθέσουμε σε κάποια άλλα πρόσωπα. Ενώ ότι μια γυναίκα που εργάζεται και αποχτά χρήματα, μπορεί με αυτά τα χρήματα να πληρώσει μια άλλη γυναίκα ή έναν καθαριστή, μια καθαρίστρια που είναι η δουλειά του να τη βοηθήσει με τι δουλειέ τη οικιακέ. Και επίση, όταν έχουμε ε, την ευκαιρία να επιλέξουμε το τέρι μα, που όλοι έχουμε την ευκαιρία να επιλέξουμε το τέρι μας, επιλέγουμε ένα τέρι το οποίο να μοιράζεται μαζί μα τι ε, δουλειές δουλειέ του σπιτιού, όπω μοιράζεται και όλα τα άλλα. Αυτέ είναι οι σκέψει μου εμένα για την, ε, για την ψυχική ενδυνάμωση τη σύγχρονη γυναίκα. Ξέρω ότι έχει και άνδρε που είδατε το vlog. Οι συμβουλέ που δίνω θα κάνουν καλό και σε εσά. Επίση, για τι γυναίκε, θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε την ερωτική μα ζωή. Και ότι και εμεί οι ίδιε έχουμε ανάγκη από ερωτική ζωή για μας, για να είμαστε ολοκληρωμένα πρόσωπα. Και φροντίζουμε, ειδικά αν έχουμε γάμο και σχέση, μέσα στη σχέση μα να κρατάμε ε, το ενδιαφέρον μα ζωντανό. Και για να κρατήσεις το, την ερωτική σου ζωή ζωντανή, πρέπει να έχεις date nights, πρέπει να έχεις ραντεβού που θα βγεις με τον άντρα σου, με το τέρι σου, ε, με τον σύντροφό σου, τη σύντροφό σου, να βγεις χωρίς παιδιά, χωρίς κοιλιά, χωρίς φίλους, χωρίς κανένα, μόνοι σας. Τουλάχιστον, μια φορά κάθε δέκα μέρες, κάθε ζευγάρι πρέπει να βγαίνει ένα ρομαντικό ραντεβού και να δίνει μια ολόκληρη μέρα, ή 5-6 συνεχόμενε ώρε στο να ασχοληθούν ο ένα με τον άλλον ερωτικά. Φροντίζουμε και την ερωτική μα ζωή. Αυτά από μένα. Καλημέρα σε όλου. Να ζήσουμε γυναίκε, να ζήσουν και άνδρε που αγαπάνε τι γυναίκε, να ζήσουμε όλοι. Τι. Γιορτάζει η θηλυκή πλευρά όλων μας σήμερα, γιατί και οι άνδρες και οι γυναίκες έχουμε θηλυκή πλευρά και αρσενική πλευρά. Και λένε ότι η θηλυκή πλευρά είναι η πλευρά που έχει να κάνει περισσότερο με την έκφραση των συναισθημάτων, με τη φροντίδα, με το πνιάξιμο κλπ. Σας στέλνω την αγάπη μου. Καλημέρα.